Η Κίνα αντιδρά στην κατάρριψη του πολιτικού αεροσκάφους από τη ΣΥΠΑ. Το Πεκίνο διεκδίκησε το δικαίωμα να ανταποκριθεί, αφότου το Πεντάγωνο κατέριψε αυτό που αποκάλεσε κατασκοπευτικό μπαλόνι. Η Κίνα κατήγγειλε την απόφαση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, το Σάββατο, να δώσει εντολή σε ένα προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος F-22 Stealth για να καταρρύψει ένα κινέζικο αερόστατο μεγάλου ύψους, αφού διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προφανή υπερβολική αντίδραση και σοβαρή παραβίαση των διεθνούς πρακτικές. Καθώς ο Αμερικανικός στρατός έστειλε ένα σκάφος διάσωσης για να ανακτήσει τα συντρίμμια που προσγειώθηκαν σε ρηχά νερά, περίπου 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Νότιας Καρολίνας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέδωσε δήλωση το πρωί της Κυριακής εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία του για τη χρήση δύναμης ή επίθεσης σε μη επανδρωμένο αερόπλοιο. Η Κίνα θα υποστηρίξει ουσιαστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της σχετικής εταιρείας και ταυτόχρονα θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει περαιτέρω μέτρα ως απάντηση, ανέφερε το Υπουργείο. Ο Μπάιντεν είπε ότι αρχικά ήθελε να καταρρύψει το αερόστατο την Τετάρτη, μια μέρα πριν το Πεντάγωνο αναγνωρίσει για πρώτη φορά δημόσια ότι παρακολουθούσε το ύποπτο σκάφος. Ωστόσο, αξιωματούχοι της άμυνας τον έπεισαν να περιμένει μέχρι να είναι ασφαλές για τους ανθρώπους το έδαφος, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια παρά το γεγονός ότι διέσχιζε πολλές ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες σε υψόμετρο περίπου 18 χιλιόμετρων. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, κατηγόρησε την Κίνα ότι χρησιμοποίησε το αερόστατο σε μια προσπάθεια επιτήρησης στρατηγικών τοποθεσιών στις υπηρετικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια δήλωση μετά την επιτυχή επίθεση με πύραυλο αέρος-αέρος που το κατέριψε πάνω από τα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ το Σάββατο. Η Κίνα επέμεινε ότι ήταν ένα πολιτικό αερόπλοιο που χρησιμοποιείται για έρευνα κυρίως για μετεωρολογικούς σκοπούς, το οποίο φέρεται να παρέκλεινε πολύ από την προγραμματισμένη του πορεία λόγω ανωτέρας βίας ανέμων. Το περιστατικό ανάγκασε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, να αναβάλει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Πεκίνο για αυτό που αποκάλυψε σαφή παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΠΑ. Η Κίνα απάντησε ότι καμία τέτοια επίσκεψη δεν είχε συμφωνηθεί εξ αρχής. Ο Μπάιντεν εξηγεί την καθυστέρηση αφαίρεσης του μπαλονιού κατάρριψης. Ο Γενικός Διοικητής των ΗΠΑ διέταξε στο Πεντάγωνο να καταρρύψει την ύποπτη κινέζικη συσκευή παρακολούθησης πριν από μέρες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λέει ότι έδωσε την εξουσιοδότησή του να καταρρύψει ένα κινέζικο αερόστατο μεγάλου υψομέτρου μια μέρα αφού το ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την ύποπτη συσκευή η οποία αιωρούνταν πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες των ΗΠΑ. Αλλά αξιωματούχοι της άμυνας τον έπεισαν να περιμένει μέχρι να είναι ασφαλές για τους ανθρώπους στο έδαφος. Διέταξα το Πεντάγωνο να το καταρρύψει την Τετάρτη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους το Σάββατο. Αποφάσισαν χωρίς να προκαλέσουν καμιά ζημιά στους ανθρώπους στο έδαφος. Αποφάσισαν ότι η καλύτερη στιγμή για να το κάνουν αυτό ήταν όταν ξεπέρασε το νερό έξω από το μέσα σε ένα όριο 12 μιλίων. Ο Μπάιντεν ενημερώθηκε αρχικά για την κατάσταση την Τρίτη, σύμφωνα με δήλωση του γραμματέα τύπου του νωρίτερα την ίδια μέρα. Όταν πιέστηκε για το εάν είχε δώσει ρητές εντολές και ποιος είχε συστήσει αναμονή, δήλωσε ότι τους είπε να το καταρρύψουν την Τετάρτη. Η κυβέρνηση Μπάιντεν δέχτηκε έντονη κριτική επειδή επέτρεψε στο ξένο έδαφος να παραβιάσει τον εναέριο χώρο τον είπα και επειδή φαινομενικά καθόταν αδρανές ενώ πετούσε πάνω από πολλές ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες. Το Πεντάγωνο αναγνώρισε δημόσια ότι παρακολουθούσε τη συσκευή την Πέμπτη μετά την ασυνήθιστη θέαση που τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν είπε για πόσο καιρό.
Μέχρι τότε το σκάφος είχε προφανώς ήδη περάσει πάνω από την Αλάσκα και από τον καναδικό εναέριο χώρο προτού εντοπιστεί πάνω από τη Μοντάνα. Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι δεν αποτελούσε απειλή για τα αεροσκάφη ή την εθνική ασφάλεια. Το Σάββατο, αφού το αντικείμενο που επέπλεε σε ύψος περίπου 18 χιλιομέτρων διέσχισε ανεμπόδιστα τη ΣΥΠΑ και έφτασε στον Ατλαντικό ωκεανό, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22 το κατέριψε λίγο έξω από τις ακτές της Νότιας Καρολίνας. Ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανέφερε για την επιτυχημένη επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μπάιντεν έδωσε την εξουσιοδότησή του προημερών, αλλά οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ είχαν αποφασίσει ότι η κατάρριψη του μπαλονιού ενώ ήταν πάνω από τη στεριά, αποτελούσε αδικαιολόγητο κίνδυνο για τους ανθρώπους σε μια ευρεία περιοχή. Ο Όστιν ευχαρίστησε επίσης τον Καναδά για τη συμβολή του στην παρακολούθηση και την ανάλυση, υποδεικνύοντας ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνώριζαν για τον μπαλόνι από τότε. Το Πεκίνο επιμένει ότι η συσκευή ήταν ένα κινέζικο πολιτικό αερόπλοιο που χρησιμοποιείται για μετεωρολογικούς σκοπούς. Πρόκειται για εντελώς απροσδόκητη κατάσταση που προκλήθηκε από ανετέρα βία και τα γεγονότα είναι πολύ ξεκάθαρα, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας το Σάββατο. Οι ΗΠΑ κατέριψαν το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι. Ένα μαχητικό αεροσκάφος κατέστρεψε την υποτιθέμενη συσκευή παρακολούθησης όταν ήταν πάνω από τον ωκεανό. ΗΠΑ κατέριψαν αυτό που ονόμασα κινέζικο αερόστατο επιτήρησης στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Αφού το αντικείμενο διέσχισε τη χώρα ανεμπόδιστα για αρκετές μέρες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι θα το φρόντισε. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μαχητικά αεροσκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από τον μπαλόνι πάνω από το Μίρτλ Μπιτς στη Νότια Καρολίνα. Μόλις ήταν πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, το μπαλόνι χτυπήθηκε από ένα χτύπημα, μια επίθεση πυράβλων που το έκανε να πέσει κατακόρυφα στο νερό. Ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επιβεβαίωσε την κατάρριψη του αντικειμένου λίγο αργότερα, λέγοντας ότι ο στρατός περίμενε ώστε το σκάφος βρισκόταν σε ανοιχτό νερό, σε ανοιχτά νερά για να ελαχιστοποιήσει την απειλή για τους αμάχους στο έδαφος. Πριν από την επιχείρηση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από τα τμήματα της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας εν αναμονή της στρατιωτικής προσπάθειας για την κατάρριψη του μπαλονιού. Συσκευής. Το μυστηριώδες σκάφος εδιάθη για πρώτη φορά πάνω από τη δυτική πολιτεία της Μοντάνα την Τετάρτη προτού διασχίσει τη Midwest καθοδόν προς τον Ατλαντικό. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου φέρεται να συμβούλεψαν τον Μπάιντεν να μην καταρρύψει το αερόστατο, αφήνοντάς το ελεύθερο να ταξιδέψει για σχεδόν τρεις μέρες. Εν μέσω αυξανόμενου ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης για το αερόστατο, ο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους το πρωί του Σαββάτου ότι θα το φροντίσουμε, συσσαγωγικά, λέγοντας αργότερα ότι υποστήριξε την κατάρριψή του από την Τετάρτη, αλλά το Πεντάγωνο τον προέτρεψε να μην το κάνει σύμφωνα με τις ανησυχίες του Όστιν για την ασφάλεια των πολιτών. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Μπάιντεν ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τον μπαλόνι την 3η 31 Απριλίου του 23. Ωστόσο δεν εξήγησε γιατί ο πρόεδρος περίμενε μέχρι να εντοπιστεί από μέλη του κοινού από τον κόσμο μια μέρα αργότερα για να αναγνωρίσει την παρουσία του. Το Πεκίνο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για κατασκοπία με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών να περιγράφει το αερόστατο ως πολιτικό αερόπλοιο που χρησιμοποιείται για ερευνητικούς και κυρίως μετεωρολογικούς σκοπούς, το οποίο παρέκλεινε από την προβλεπόμενη πορεία του. Ενώ ο Όστιν επανέλαβε ότι χρησιμοποιήθηκε για την επιτήρηση τραγικών στρατηγικών τοποθεσιών στις υπηρετικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι γνωστό για την κατάσταση γύρω από την κινέζικη έρευνα πάνω
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κινέζικο μπαλόνι εμφανίστηκε πάνω από το έδαφος των ΗΠΑ πριν λίγες μέρες. Στη ΗΠΑ θεωρήθηκε λάθος με αναγνώριση, ενώ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μετεωρολογικό μπαλόνι που παρέκλεινε από την πορεία. Ως αποτέλεσμα, το μπαλόνι καταρρίφθηκε. Ανίχνευση του μπαλονιού. Το Πεντάγωνο ανέφερε στις 2 Φεβρουαρίου ότι ένα κινέζικο αεροστάτο εμφανίστηκε πάνω από την υπηρετική χώρα των ΗΠΑ. Το τμήμα τότε είπε ότι ήταν μια αναγνωριστική μπάλα. Το Πεντάγωνο σημείωσε αργότερα ότι η εμφάνιση της κινέζικης έρευνας παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Κίνα ονόμασε ένα αντικείμενο που φαίνεται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετεωρολογικό ανιχτευτή. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε ότι λόγω του ισχυρού δυτικού ανέμου το αερόστατο έχασε τον έλεγχο και παρέκλεινε από την καθορισμένη πορεία. Το γραφείο προέτρεψε να αποφευχθούν εικασίες σχετικά με το θέμα της μπάλας κατά σκόπο. Ανώτερος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας τον είπα, είπε ότι η κινέζικη έρευνα εισήλθε στην Αμερικανική Ζώνη Αναγνώρισης στις 28 Ιανουαρίου και στον Καναδικό εν αέριο χώρο στις 30 Ιανουαρίου. Στις 31 Ιανουαρίου είπε ότι το αερόστατο επέστρεψε στον εν αέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από το βόρειο Αϊντάχο. Ο Αμερικανικός στρατός δεν είχε την ευκαιρία να πυροβολήσει πάνω από το νερό αφού εισήλθε στον εναέριο χώρο της Αλάσκας, εξήγησε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Η αντίδραση των αρχών των ΗΠΑ και της Κίνας. Σε σχέση με το περιστατικό, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Πλίνκεν, ανέβαλε μια επίσκεψη στην Κίνα. Η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον υποστήριξε αυτή την απόφαση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διατηρήσει επαφές με το Πεκίνο. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η αναβολή της επίσκεψης του Μπλίνκεν είναι θέμα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνομιλία με τον επικεφαλής του γραφείου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, μέλος του πολιτικού γραφείου, του Wang Yi, ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΗΠΑ χαρακτήρισε το περιστατικό με το μετεωρολογικό μπαλόνι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων του κράτους των κρατών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο δήλωσε και ο ανώτερος αξιωματούχος του State Department. Ο ίδιος ο Wang Yi επεσήμανε το απαράδεκτο της διαφημιστικής εκστρατείας που δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της τυχαίας διείσδυσης ενός κινέζικου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Το Κογκρέσο ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Biden να καταρρύψει αμέσως το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι. Ο Αμερικανός ηγέτης αρχικά αγνώρισε ερωτήσεις σχετικά με τον μπαλόνι που του έκαναν στις 3 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια μιας προσέγγισης με επίκεντρο την οικονομία στους δημοσιογράφους. Την επόμενη μέρα ο Biden είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φροντίσουν την κατάσταση γύρω από το μετεωρολογικό μπαλόνι της Κίνας. Καταστροφή του μπαλονιού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνησε τι εννοούσε με τον όρο φροντίδα. Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin ανακοίνωσε σύντομα ότι το μπαλόνι επιτήρησης, η συσκευή επιτήρησης καταρρίφθηκε. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το μαχητικά F-22 από την αεροπορική βάση Langley της Βιρτζίνια. Σύμφωνα με πηγή του CNN, ένας πύραυλος AIM-9X εκτοξεύθηκε στο στόχο. Στις 5 Φεβρουαρίου το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε για τις ενέργειες των ΗΠΑ που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κινέζικου αερόστατου. Μια μέρα νωρίτερα η διαμαρτυρία εκφράστηκε λόγω του γεγονότος ότι ορισμένοι πολιτικοί και μουμουές της ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν αυτό το θέμα για να συκοφαντήσουν και να επιτεθούν στην Κίνα. Το τμήμα διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση μπαλονιού πάνω από τη ΗΠΑ είναι ένα απόλυτο ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από ανωτέρα βία. Ο Biden είπε ότι διέταξε την κατάρρευση του κινέζικου μετεωρολογικού
συσκευής επιτήρησης ανιχνευτή του Κινεζικού Μετεωρολογικού Ανιχνευτή την 1η Φεβρουαρίου, το συντομότερο δυνατό, αλλά το Υπουργείο Άμυνας συνέστησε να περιμένει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Το Υπουργείο Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μετά την καταστροφή του ανιχνευτή είπε ότι θα μπορούσε να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε καταστάσεις παρόμοιες με το περιστατικό με το αερόστατο. Απόψεις ειδικών και δημοσίων προσώπων. Ο επικεφαλής της ηγετικής παράταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφριντ Βέμπερ, πιστεύει ότι στο πλαίσιο του περιστατικού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει από κοινού το Πεκίνο. Ο Άντρεϊ Μπάιστριτσκι, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Διεθνούς Λαϊκής Συζήτησης, Βαλντέι, εξέφρασε την άποψη ότι η κατάσταση γύρω από το μετεωρολογικό μπαλόνι δεν θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Ο Αλεξέη Μάσλοφ, άλλος ειδικός του Βαλντέι, αντίθετα, υποστηρίζει ότι αυτό που συνέβη θα επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Μπόνι Γκλέιζερ, υπάλληλος της Αμερικανικής Δεξαμενής Σκέψης German Marshall Fund, είπε ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίκτυπο του περιστατικού με αερόστατο στη μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας. Ο Γου Σίνμπο, διευθυντής του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν στη Σαγκάη, επεσήμανε ότι η σημασία του περιστατικού ήταν υπερβολική από τους βουλευτές της ΗΠΑ. Σημείωσε ότι οι ΙΠΑ θα μπορούσαν να καταρρύψουν την μπάλα πολύ νωρίτερα αν είχαν επιβεβαιώσει πληροφορίες για το υποτιθέμενο σκοπό κατασκοπίας τους. Ο ειδικός της διεθνής σχέσης, Wang Xiaoxuan, πιστεύει ότι ο Άσικτο δεν δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο πριν από την προηγουμένως προγραμματισμένη και ήδη ακυρωμένη επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Κίνα. Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στην Κίνα λόγω κατάστασης με το αερόστατο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν αυτή την κατάσταση απαράδεκτη παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας. Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Πιτ Μπουτζάτ, πρότεινε ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις στο Πεκίνο για την κατάσταση με το κινέζικο αερόστατο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησαν σαφές ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας. Νομίζω ότι μπορείτε να περιμένετε ότι τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα είναι κατάλληλες ως απάντηση σε αυτό που συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός στο CNN την Κυριακή, απαντώντας σε ερώτηση του ποιες θα είναι οι συνέπειες και αν θα επιβληθούν κυρώσεις κατά της κινέζικης κυβέρνησης. Ο Αμερικανικός στρατός κατόπιν εντολής του Biden κατέριψε ένα κινέζικο αερόστατο στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας το Σάββατο. Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράιντερ, δήλωσε ότι οι αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν ένα αναγνωριστικό αερόστατο πάνω από το υπηρετικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μπαλόνι βρισκόταν σε ύψος πολύ πάνω από τις τυπικές παραμέτρους για εμπορικά αεροπορικά ταξίδια και δεν αποτελούσε απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος. Ο Υπουργός Μεταφορών ρωτήθηκε επίσης γιατί οι ΗΠΑ δεν κατέριψαν τον ανιχνευτή όταν εισήλθε στην Αμερικανική Ζώνη Αναγνώρισης στις 28 Ιανουαρίου στην περιοχή της Αλάσκας. Ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες για την κατάρριψη με ασφαλή τρόπο. Όπως είδαμε, όταν το μπαλόνι καταρρίφθηκε, τα συντρίμμια σκορπίστηκαν σε 7 μίλια, δηλαδή σε 11 χιλιόμετρα περίπου. Οπότε ο στρατός εξετάζει τέτοιες επιχειρήσεις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των πολιτών, είπε. Από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών το κύριο μέλημα ήταν η ασφάλεια του εθνικού εναέριου χώρου. Αυτή η εγκατάσταση ήταν πάνω από όπου πραγματοποιούνταν οι πτυτικές λειτουργίες και τυχόν συντρίμια θα μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτό τον εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, κατά την επιχείρηση δεν προκλήθηκαν ζημιά σε πληθυσμό ή περιουσίες. Ο Μπιουτ Τζέιτς δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους και το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των συντριμμιών από το νερό, σημειώνοντας.
Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών είπε νωρίτερα ότι πρόκειται για κινέζικο αερόστατο και ο σκοπός του είναι πολιτικού χαρακτήρα. Ενώ σημείωσε ειδικότερα ότι ο ανιχνευτής χρησιμοποιείται για μετεωρολογική έρευνα. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, εξαιτίας ισχυρού δυτικού ανέμου, το μπαλόνι έχασε τον έλεγχο και παρέκλεινε από την καθορισμένη πορεία.